Είναι εδώ κοντά μας η Λιάνα Εκανέλη, η βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην συνάδελφός μας. Καλώς ήρθατε. Και νυν και αΐ. Καλώς ήρθατε. Πρώην εννοώ, γιατί τώρα έχει τα λοπίδια τώρα. Αιώνα, ξέρεις, αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Αλλά μία φορά δημοσιογράφος, φόρσα... πάντα δημοσιογράφος. Ναι, φόρεσα και τα ρούχα της Εθνικής, ελπίζω να τα καταφέρει στο τέλος. Νόμιζα, τους πλησιάσαμε, είμαστε στο... Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πέντε πόντους διαφορά είμαστε τώρα. Μπράβο, μπράβο, δόξα. Λοιπόν, καταρχήν. Δυνατή και υγιής, γιατί είχατε και άλλη περιπέτεια με την υγεία. Έπεσα και έσπασα το πόδι μου στο στούντιο το βράδυ των εκλογών. Ακόμα κλαίω τα σουβλάκια που είχα κανονίσει να πάω να φάω με Κνίτες και με μεγάλη παρέα. Αλήθεια το λέω. Ταλαιπωρήθηκα ένα μήνα. Ένα μήνα με πόνους. Δηλαδή, εντάξει. Είμαι τώρα πια στις 7 εβδομάδες. Περπατάω κανονικά, δεν χρησιμοποιώ μπαστούνι. Ωραία. Είμαι μια χαρά. Πήγα χτες στη Βουλή, αντιμετώπισα τον Άδωνη. Αυτό ήταν πιο οδυνηρό από το πέρα. Μπορώ να σου πω, ναι, ότι είναι τσάκισμα της λογικής, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση της ψυχικής υγείας και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σκέψη ότι κλείνουν 75 κέντρα πρόληψης της χρήσης ουσιών μέχρι το 27. Σκέψη ότι μεγάλο μέρος αυτής της υπόθεσης θα περάσει στα χέρια ιδιωτών. Ιδιωτών. Εγώ δεν ξέρω. Αυτά γιατί κλείνουν, λόγω έλλειψης προσωπικού? Όχι, όχι, όχι. Είναι γιατί είναι ολόκληρη η ευρωπαϊκή οδηγία, η διαδικασία αυτή της ψυχιατρικής αντιμετώπισης των ζητημάτων πρέπει να περάσει σε χέρια ιδιωτών. Μάλιστα. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι και το είπε ο Κουτσούμπας, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένα επιχείρημα που δεν είναι αναγκαίο να είσαι κομμουνιστής για να το καταλάβεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δίστανται οι απόψεις για το ζήτημα. Του πώς γίνεται η απεξάρτηση. Ναι. Αν θα γίνεται σε χώρους επιλεγμένης, ελεγχόμενης κρίσης κτλ. Που δεν είναι αληθές. Εμείς ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε υπέρ της τεχνής θεραπείας και της ουσιαστικής. Δίστανται οι απόψεις. Αφού δίστανται οι απόψεις, μέσα στο κατά καλό καιρό, γιατί το περνάμε, ρε παιδιά? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν λέμε να συζητήσει η κοινωνία, για να συζητήσει η κοινωνία πρέπει να έχει ντοκουμέντα στα χέρια της. Φαντάζομαι και εσύ που είσαι νέα παιδί μου, το έχεις ακούσει, ότι με την πανδημία όλοι, βέβαια, με περισσότερα προβλήματα, τα παιδιά, οι νέοι που σφιχτήκανε, που κλειστήκανε, που δεν είναι καλά. Σωστά, το είπαμε, έχουμε περισσότερη χρήση, το βρίσκουμε στα λύματα. Όλοι μας δεν πάμε πολύ καλά τώρα τελευταία. Σωστά, οκ. Okay. Ξέρετε πότε έχει γίνει η τελευταία έρευνα στη χώρα? Το 2004. Το 2004, πριν 20 χρόνια. Το 2004. Πριν από 20 χρόνια, η τελευταία έρευνα. Με τι στοιχεία στον κόρακα πάμε και κάνουμε συζήτηση μέσα στη Βουλή? Πες μου ειλικρινά. Και γιατί να μην μας ακούσει κάποιος εμάς που κοπτόμαστε? Βρε παιδί μου, φέρ' το κάτω από άλλες συνθήκες. Να το συζητήσουμε, να έρθουν επιστήμονες, να κάνουμε σύγχρονες έρευνες. Να δούμε, από απέδωσαν αυτά που μας λένε οι Ευρωπαίοι? Μείωσε το πρόβλημα στη χώρα τους? Είναι μπάχαλο και εκεί. Απέδωσε τούτο, απέδωσε εκείνο. Τώρα κοίταξε να δεις. Όταν περιφέρονται με βάση το νομοσχέδιο, όποιος έχει ψυχικό πρόβλημα θα πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Μάλιστα. Είναι ένα από αυτά. Τώρα έχει κλείσει και η Εθνική Οδός. Δεν παίζει μόνο η Εθνική, έχει κλείσει και η Εθνική Οδός από τους αγρότες της Καρδίτσας. Και γενικά του κάμπου. Γιατί βγήκανε οι αποζημιώσεις για τον Ντάνιελ. Άμα παίρνεις 4 ευρώ. Είναι πολύ το μικρά, στρέμα. Είναι πολύ μικρά τα ποσά, Ναι, πολύ μικρά. Πάνω στην προκαταβολή που έχεις πάρει, πολύ μικρά. Περιμέναν άλλα ποσά. 11 μήνες μετά πάει το μπαμπάκι, πάει ο κάμπος. Ήδη τα χωριά μετακομίζουν. Το πρώτο πάντως πράγμα το οποίο μετακόμισε και βολέψε ήταν η βάση νατοϊκή του Στεφανοβικίου. Αυτή μετακόμισε, πήγε λίγο πιο πάνω, τακτοποιήθηκε, μπήκαν τα ελικόπτερα στη θέση τους. Ρε παιδιά, δεν έχουμε να φάμε σε λίγο καιρό. Είδαμε κραυγή αγωνίας και από την αληψινδρία. Αυτό σου λέω. Και η λειψιδρία, είχαμε τον κύριο Βάγκο τώρα πριν. Η λειψιδρία είναι τεράστιο. Δεν θυμάμαι πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει. Τεράστιο. Είμαι 24 χρόνια βουλευτής. Τεράστιο. Αλήθεια σας λέω, 24 χρόνια θυμάμαι άπειρες φορές να έχουμε μιλήσει για την ερημοποίηση του κάμπου, για τον τρόπο με τον οποίο χρειαζόμαστε έργα υποδομής, για το πώς θα βρούμε νερό, θα συγκρατήσουμε νερό. Αυτό μας έλεγε ο Βάγκος, ότι χάνεται σχεδόν όλο το νερό που κατεβαίνει από τον Όλυμπο, από όπου υπάρχει νερό, χάνεται όλο. Πες μου, τι νερό χάνεται στην Κρήτη για παράδειγμα? Από τον Ψιλωρίτη. Από τον Ψιλωρίτη. Τι χάνεται από τα βουνά που έχει η χώρα, γιατί να πεις ότι δεν έχει. Αλλά δεν μου λες. Και βουνά έχουμε και πηγές έχουμε. Συγγνώμη τώρα. Στον ίδιο χώρο ζούμε, στην ίδια χώρα ζούμε. Πείτε μου, πότε έχετε ακούσει πολιτική βουνών?
Οπότε, στη χώρα. Να υπερασπιστούμε τα βουνά μας. Υπάρχει στρατηγικός σας σχεδιασμός ή ότι είναι δύσκολη η επέμβαση και δεν θα είναι αρκετά άμεση? Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σχεδιασμός, κανένας σχεδιασμός. Παίρνουμε ένα κομμάτι, λέμε αυτό είναι Natura. Μετά το καταργούμε από Natura, του βάζουμε πάνω και τις αναμογεννήτριες και πάει λέγοντας. Λέμε ανανεώσιμες πηγές, μετακυλίουμε το κόστος στον καταναλωτή. Μετά γίνεσαι ειδικός χρηματιστής και ψάχνεις πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε τιμολόγιο. Είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μας σε εγρήγορση για το θέμα των τιμολογίων. Ναι, από την πολλή εγρήγορση έρχεται αϊπνία. Και όταν έρχεται αϊπνία, χρειάζεται ψυχοφάρμακα. Και όταν θες ψυχοφάρμακα, θα πέσει το τσικέρι του νομοσχεδίου. Και στο τέλος θα μετακομίσεις κάπου σε μια πόλη και σε μια χώρα που θα μπορείς να βρεις λύση. Πώς τα συνέβησες όλα. Άκουσε, η ζωή είναι ενιαία, μωρέ φίλε. Αχ, ενιαία είναι. Ναι. Ενιαία είναι η ζωή και τα προβλήματα είναι ενιαία. Δεν μπορείς να είσαι εσύ καλά, εάν, για παράδειγμα, η δασκάλα ή ο δάσκαλος του παιδιού σου δεν είναι καλά. Δεν μπορείς να είσαι καλά αν ο γιατρός σου έχει κάνει 40 εφημερίες και πας να σε εξετάσει και πέφτει χάμω και από την ίστα και από την κούραση. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι καλά εάν πρέπει με 40 βαθμούς να περιμένεις στη στάση του λεωφορείου. Μια μισή ώρα. Που όταν έρθει το λεωφορείο δεν θα έχει κερκοντήσιο. Ναι, δεν μπορείς να φοβάσαι να μπει στο τρένο. Δεν κατάλαβες τι σου λέω. Δεν μπορεί να σου μιλάνε για ασφάλεια και να αισθάνεσαι ανασφάλεια με το που θα ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου. Να δουλεύεις σαν το σκυλί, να θεωρείς ότι είναι κατάκτηση να έχεις weekend, να έχεις φάει στη μάπα όλη την κουλτούρα του weekend και τώρα να σου έρχεται η έκτη μέρα. Και να σου έρχεται η δουλειά 12 και 14 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στον τομέα της ενέργειας βάρδιες κάνουν παιδιά, νέοι άνθρωποι. Νέοι, δεν τα πάνε στην ηλικία μου να δουλέψουν. Γι' αυτό μαζεύουν και συνταξιούχους τώρα, γιατί λείπουν και εργατικά κέρια. Και γιατί οι νέοι δεν μπορούν πια να δουλέψουν κάτω από αυτές τις συνθήκες και έχουν 2 και 3 24 ώρες, δηλαδή από το πρωί στις 8 μέχρι το μεσάνυχτα. Βάρδια. Στο κατακαλό καιρό. Συνεχόμενη βάρδια. Σαββατοκύριακο. Συνεχόμενη. Στο σπίτι. Αλλά είναι βάρδια. Γιατί αυτό παίζει με τις τιμές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και δεν γίνονται προσλήψεις την ίδια ώρα. Και μου λένε δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Και πάω στο ανανεωμένο πανεπιστήμιο, το οποίο ανανεωμένο πανεπιστήμιο είναι, πάμε 800 χρόνια πίσω. Φτάνει να έχει λεφτά και χορηγό. Εμένα πιάνει ψυχή μου κάθε φορά. Κάθε φορά που με καλείτε και ανοίγω μια κουβέντα με ανθρώπους που ξέρουν λίγο και τα οικονομικά πράγματα, με πιάνει η ψυχή μου κάθε φορά. Έτσι, δεν έτσι μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων κάτω από αυτές τις συνθήκες. Στο κομμάτι αυτό, γιατί γίνεται φέτος, μάλλον γίνεται πολλή συζήτηση. Πιο πολύ από άλλες χρονιές. Αν νόμιζες και εγώ θα με ρωτήσεις για την τελετή έναρξης. Όχι, θα σε ρωτήσω για την τελετή. Περίμενε. Έτοιμη ήμουνα. Για τον υπερτουρισμό. Έχει η χώρα μας υπερτουρισμό? Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, γι' αυτό σε ρωτάω. Για να είμαστε ειλικρινείς, συχαίνομαι τους ad hoc όρους που γεννιούνται για λόγους επικοινωνίας. Ο υπερτουρισμός ξαφνικά είναι ένας όρος, είναι η πιπίλα του καιρού. Υπερτουρισμός. Έχουμε υπερτουρισμό. Θεωρητικά και πρακτικά έχουμε συγκεντρωμένο, γιατί δεν είχαμε. Πρόγραμμα σωστό, πού θα γίνουν τα ξενοδοχεία, πώς θα γίνουν ξενοδοχεία, πώς θα ελεγχθεί η ποιότητα του τουρισμού του προσφερόμενου, πώς θα προβληθούν όλες οι χαρές του τόπου. Σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Αντιδράει η Βαρκελόνη, είναι 1:13. Ένας κάτοικος, 13 τουρίστες. Στη Μύκονο είναι ένας κάτοικος, 300 τουρίστες. Στη Σαντορίνη, 20.000 κάθε μέρα. Ένας κάτοικος, 250 ή 60 τουρίστες. Αυτό λέω. Εκ των πραγμάτων. Έχεις 2 ή 3 περιοχές οι οποίες είναι overloaded, πώς το λένε, υπερφορτωμένες. Μπράβο. Είναι overloaded. Αυτό δεν κάνει υπερτουρισμό. Έχει περιοχές που πεθαίνουν. Πρόσεξε τώρα. Όταν λέμε τουρισμό, θυμάσαι ότι τον έχουμε ξεχωρίσει σε εσωτερικό και εξωτερικό. Μάμε. Θυμάσαι ότι έχουμε ακολουθήσει προγράμματα όπου τα μεγάλα γραφεία κλείνουν ένα δωμάτιο εδώ για 150 τη νύχτα και όταν πήγαινε ο Έλληνας να το πάρει έκανε 380 τη νύχτα. Για να αρχίσουμε να λέμε τώρα, σε λίγο θα δεις μετά τη λέξη υπερτουρισμό, θα αρχίσουμε να λέμε που είναι ο Έλληνας, που είναι κυμπάρης, που ξοδεύει, που πάει. Μετά από μνημόνια 3. Τώρα έχουμε κάτι να ζητάμε από τους Έλληνες όμως, από τους κατοίκους, να μείνουν στα σπίτια τους. Μετά από μνημόνια 3, άρχισε ο εκφασισμός της ζωής, έχει αρχίσει και προχωράει σε βαθμό κακουργήματος. Εγώ, για παράδειγμα, αυτά που έχω ακούσει ως σχόλια, δεν μιλάω για τα αισθητικά, πολιτισμικά, που μπορεί να έχει καθένας άποψη για αυτό που μου έλεγες πριν, που λέγαμε πριν, θα φτάσω και εκεί. Μείνοντας τον τουρισμό, με τι προϊόντα στηρίζουμε τον τουρισμό? Εισαγόμενα.
Ναι, και, εντάξει, είναι εισαγόμενα, αλλά. Εισαγόμενα. Έχουμε. Εισαγόμενα. Μην μου πει ότι τρως ελληνικό βούτυρο στο ξενοδοχείο, θα πάθω κρίση. Εδώ θα τρως στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να μην φας στο ξενοδοχείο. Έτσι, που λες ότι είναι και ακριβό. Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο πληρώνονται οι άνθρωποι. Είμαστε μείον 70-80.000 χέρια. Παραπάνω είναι. Η έρευνα δείχνει παραπάνω. Παραπάνω. Mm. Λοιπόν, αφού λέει παραπάνω, δεν αναρωτιόμαστε γιατί δεν πάει ο κόσμος στον τουρισμό. Γιατί θεωρείται και αναβάθμιση. Είναι δύσκολες, γιατί οι μισθοί δεν είναι πολύ μεγάλοι. Πήγαμε στη βαριά βιομηχανία. Ξεχάσαμε ότι είναι βαριά ιδιωτικοποιημένη βιομηχανία. Ναι. Είμαστε η χώρα η οποία έστελε τους γέρους της σε καμένες περιοχές με κοινωνικού τουρισμού κουπόνια. Στις καμένες περιοχές τους γέρους. Για να αναπνέουν καλό και υγιή αέρα. Όταν λοιπόν τον τουρισμό τον έχεις δει ως μια μονοπωλιακή, ταξικά μονοπωλιακή κατάσταση εκ των πραγμάτων και το έχεις εμπορευματοποιήσει, όταν η έννοια της παραλίας έχει γίνει τώρα σποτ διαφημιστικό, πια στον αυτόν που έχει μισό μέτρο την ομπρέλα, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις περάσει από πανάκριβη την είσοδο στην παραλία, όταν οι δημοτικές αρχές δεν έχουν φροντίσει τις περιοχές τους, όταν τα έχουν κάνει τα τσιμιτσικότσι, όταν υπερπροβάλλονται σκανδαλολογίες τύπου Μυκόνου, όταν το πράγμα έχει μπει στο χρηματιστήριο του τουρισμού, εκ των πραγμάτων ούτε κόσμο μπορείς να εξυπηρετήσεις. Θα τελειώσει κάποια στιγμή το παραμύθι, έτσι. Θα έρθουν μία, θα έρθουν δύο, θα έρθουν τρεις. Δεν θα έρθουν 23 και 13, κατάλαβες τι λέω. Δεύτερον, όμως τις υπάρχουσες συνθήκες, ποιο μοντέλο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ελλάδας? Ένα μοντέλο που θα σου έλεγα αταξικό. Το οποίο πρακτικά θα περιλάμβανε. Όταν το μοντέλο είναι ταξικό και είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πόσες ήταν οι διακοπές? 22 εργάσιμες. Ναι. Συν τα Σαββατοκύριακα ένα μήνα. Θέλετε να κοιταχτούμε μεταξύ μας πόσοι παίρνουν ένα μήνα διακοπές? Στην Ελλάδα κανένας. Εγώ δεν ξέρω κανένα, Λιάννα μου. Στην Ευρώπη πια. Πάνε λοιπόν για μία εβδομάδα 10 μέρες. Μία εβδομάδα 10 μέρες. Αγχωτικά, κλεισμένα από πριν, από μεγάλα πρακτορία, μπουλουκιδών, all inclusive. Τι ζωντανεύει στην περιοχή? Πού είναι παλιά? Πού είναι τα φεστιβάλ? Πού είναι τα πανηγύρια, πού είναι οι γιορτές, πού είναι η συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού. Αυτό εννοώ, κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε δύο διαδικασίες. Παίρνεις το φτωχό Ευρωπαίο και τον φέρνεις εδώ ως πρόβατο και φέρνεις και τον υπερπλούσιο με 60 χιλιάρικα κατανάλωση για μία εβδομάδα μόνο για σαμπάνιες. Εντάξει, προβάλαμε και ένα πρότυπο χύψη ωμέγα και τώρα μου κόπτονται κάτι τύποι για αυτά που είδανε τα τέρατα τάχα μου δήθεν στο Παρίσι. Στην τηλετή έναρξης και είναι οι ίδιοι που τυπώνουν στις εφημερίδες τους, στα έντυπά τους και στη ζωή τους 10 Ελληνίδες καυτές με το μαγιό και το στρίνι το καλοκαίρι και 10 Έλληνες με σωματάρα. Δηλαδή πνιγήκαμε σε μια αντίφαση αντιγράφων που δοκιμάσαμε μετά την πανδημία να παίξουμε το μοντέλο της Ευρώπης και το μοντέλο της Ευρώπης είναι διχαστικό, φέρνει το φασισμό στην πόρτα μας. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή στη Λεπέν. Και ό,τι και να μου πείτε για την τελετή έναρξης, εγώ σας λέω, έχει και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Τσάντισε όλους τους φασίστες. Τσάντισε τη Λεπέν. Καλά έκανε. Είναι πολύ πετυχημένη. Είναι ζυμωτήρι. Η Λιάννα τη λέει, ας τους φασίστες. Ζυμωτήρι συμπεριληπτικό, κοίταξε. Εσύ πώς την είδες? Πρώτα απ' όλα τη βρήκα ένα τεχνολογικό θαύμα. Να βρέχει 4 ώρες καταρακτοδός και να μην γίνει μία στραβή. Εσύ να μου πεις σε ποια χώρα θα έβρεχε 4 ώρες. Μισό λεπτό. Στα πιάνα, στα όργανα. Ναι, αυτό δεν έγινε ένα blackout, κάτι. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Ένα. Εγώ τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τη βρήκα καινοτόμα μετά την ελληνική παρουσία, η οποία ήταν τομή. Μετά την τομή του 80 στη Μόσχα που έβαλε τους ανθρώπους μέσα, γιατί όλοι το λένε. Μιλάμε για το μέσα, έτσι. Η Μόσχα ήταν μια τομή, έβαλε τον άνθρωπο μέσα. Έρχεται η Ελλάδα, οι Ασιάτες έβαλαν την τεχνολογία, ξέρετε, τα λέιζερ, τα τούτα, τα νέων. Η Ελλάδα έβαλε τον πολιτισμό μέσα. Ήρθε η Γαλλία και έβαλε το χαρακτήρα της. Δεν είναι τυχαίο ότι 85% των Γάλλων αισθάνθηκαν περήφανοι γι' αυτό. Και όταν αισθάνθηκαν περήφανοι γι' αυτό, όπως αισθανθήκαμε εμείς για μας. Τι θα καθίσουμε να συζητήσουμε τώρα? Θες να μιλήσουμε για κόστος, για οργάνωση, για σκηνοθεσία, για λάθη εδώ, για λάθη εκεί, για κενά? Τον Αντιτοκούμπο δεν τον είδαμε. Δεν τον είδαμε. Ωραία. Δεν τον είδαμε. Ξέφυγε το πλάνο από το καράβι. Ξέφυγε, Λιάννα. Ναι, αλλά είχαμε και έναν... Ο επικεφαλής σημειοφόρος ήταν. Μια παρουσίαση άθλια.
Από τα ελληνικά δεδομένα, εγώ θα το πω, αγαπώ τους συναδέλφους, αγαπώ την ΕΡΤ, ξέρω ότι στα αθλητικά είναι πρωτοπόρα, αλλά ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να σου δώσουν μισή πληροφορία. Εγώ ξέρω ανθρώπους που βλέπανε πράγματα στο Παρίσι που δεν τα ξέρανε και ζούσανε με τον Google από δίπλα να δούνε ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή και ποιο είναι αυτό το κτίριο. Φρέ αδερφέ, διάβασε λιγάκι, μελέτησε πώς θα γίνει η τελετή, πες και δύο πληροφορίες. Μία από τις δυσαρέσκειες που δημιουργήθηκε ήταν αυτό. Η μετάδοση, λες. Δεύτερον, να σου πω κάτι. Αυτή η στενοκάρδικη προσέγγιση σε σόου, γιατί σόου έγινε. Εμπορευματοποιημένο πράγμα είναι η Ολυμπιάδα. Σόου είναι. Κάποιοι βγάζουν λεφτά, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να απαγορεύεται στην Ελλάδα, σε γωνία, το θυμάμαι, το 2004 το θυμάμαι. Απαγορευόταν να κουνήσει σημειάκι σε γωνία δρόμου, γιατί είχε πιάσει μία γωνία η Samsung, μία γωνία, ξέρω εγώ, η Nokia, μία... ναι. Να πω τώρα 3-4 μάρκες για να μην προσβάλλω καμία. Ήτανε 5 χορηγοί που είχαν πιάσει το δρόμο και δεν σου ανήκει ούτε ο δρόμος. Και να λέμε και μία αλήθεια. Η αντίληψη του υγιούς, του τέλειου σώματος, του υπερπροβεβλημένου, παραπέμπει σε μία στροφή των Ολυμπιακών Αγώνων μετά το Χίτλερ και το Βερολίνο. Λοιπόν, ήρθε ο καιρός να το βάλουμε στην πάντα. Οι Γάλλοι τα κατάφεραν. Εγώ τις σκηνές να είναι στην Πασαρέλα, τη γαλλική, άνθρωπος με κομμένα πόδια και όχι μόνο στο στίβο να τρέχει, σοβαρά το λέω, να είναι ένας 100χρονος, να είναι άλλων εθνικοτήτων άνθρωποι που αλλάξανε την... πώς το λένε, την Δάδα. Την Δάδα. Είδα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Είδα και κανένα δυο τραβηγμένα, ξέρεις τι εννοώ, ελαφρώς κιτσάτα. Εντάξει, άμα ψάξω αναλυτικά θα βρω κιτς και στο 2004, θα βρω και κιτς. Θα βρεις παντού. Ήταν αμφιλεγόμενοι. Το αμφιλεγόμενο ανοίγει συζήτηση στις δημοκρατίες. Ανοίγει συζήτηση. Όταν το αμφιλεγόμενο ανοίγει αντιπαλώμενα στρατόπεδα για να πας με το μαχαίρι να σφάξεις, πάνε να πει ότι ο φασισμός είναι στην πόρτα. Και στη Γαλλία ο φασισμός είναι στην πόρτα. Δεν έχει καν σχηματιστεί η κυβέρνηση. Δεν έχει σχηματιστεί. Και τα σχόλια που έχω ακούσει εγώ για τον Πρωθυπουργό αυτόν που είναι στην πάντα και τον ένα και τον άλλον, άστα καλύτερα. Μάλιστα. Όταν βλέπω σχόλια ποιος είναι θηλυπρεπής και ποιος δεν είναι θηλυπρεπής, έχω αρχίσει και καταλαβαίνω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν και κάτι όρια θρησκευτικότητας. Δεν θα μπούμε σε αυτό, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό. Και τα σχόλια που γίνανε για το μυστικό δείπνο. Τώρα οι Γάλλοι λένε δεν ήταν ο μυστικός δείπνος, αλλά. Εγώ σου λέω και να ήταν. Εγώ που είμαι χριστιανή Ορθόδοξη, είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που πιστεύω. Δεν μπορεί να μου το χαλάσει κανένας που κάνει το μυστικό δείπνο έτσι. Αλήθεια σου λέω. Την πίστη μου δεν την κλονίζει. Αν αυτοί κλονιστήκαν τόσο πολύ και τρομοκρατηθήκανε, τι μου θυμίζει. Σαρλί Εμπντό, σατανικούς στίχους, γιατί πειράξατε το Μωάμεθ. Γιατί είπατε αυτό για το Μωάμεθ, πάμε να βάλουμε μια βόμβα και πάμε κάτι να κάνουμε. Όχι, αγάπη. Μάλιστα. Όταν το σχόλιο γίνεται βόμβα, τότε η πίστη είναι εμπορευματοποιημένη. Κουράστηκα από το ιδανικεμπόριο μαζί με το χριστεμπόριο και όλα αυτά είναι τα λεφτά. Αηδίασα. Πώς να σου το πω. Αηδίασα. Αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Βγαίνει στην Αττική και άμα βρει γήπεδα που να ανοίγουν στο κράτος για να μην πληρώνει, για να πάει να αθληθεί κάποιος, πισίνες για να πάει να κάνει ο κόσμος μπάνιο στα 4 εκατομμύρια του λεκανοπεδίου και να μην είναι ιδιωτικοποιημένο το 90%, σφύρα μου, για ποιον αθλητισμό μιλάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ και στη Μέση Ανατολή. Τι βλέπεις, υπάρχει ανησυχία. Υποκρισία βλέπω και εκεί. Υποκρισία, γιατί μιλήσανε και για εκεχηρία, μιλήσανε και για χίλια δυο και ολυμπιακή εκεχηρία. Ξεχνώντας πρώτα απ' όλα, καθαροί ολυμπιακοί αγώνες δεν υπήρξαν ποτέ. Γεμάτο κτερίσματα ήτανε ως ποινή για τα λαδώματα των αθλητών από αρχαιοτά των χρόνων. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή και στην εκεχηρία. Είδαμε τα βδελιγμίες να τριχιάζουν. Οι μεν που βομβάρδισαν ένα σχολείο και οι δε που βομβάρδισαν ένα γήπεδο. Με θύματα τα παιδιά. Και συζητάμε τώρα ποιανού το έγκλημα είναι μεγαλύτερο και συνεχίζουμε τα εγκλήματα έτσι ώστε να κερδίσει το μεγαλύτερο έγκλημα. Μου σηκώνει τη τρίχα. Επί της ουσίας μιλάω. Μιλάω σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Όταν το πάμε στο πολιτικό επίπεδο, αυτή η διαδικασία εξόντωσης των Παλαιστινίων δεν είναι τωρινή. Βαστάει από τη δεκαετία του 40, παιδιά, του 48. Αν δει κάποιος πώς ήταν οι Παλαιστίνοι και πώς έχουν εξωθηθεί στην άκρη σιγά σιγά, και όλα αυτά σχετίζονται με την ασφάλεια του Ισραήλ,
με την ΑΟΣ, με χίλια δυο άλλα πράγματα. Την αχτήκανε σχέδια στον αέρα, την αχτήκανε υπογραφές στην αέρα, όπως έγινε με τις συμφωνίες του Μίνσκ και έχουμε την Ουκρανία. Έτσι είχαμε και συμφωνίες κάτω με τον Γιάσερ Αραφάτ, με τον ένα με τον άλλον, δολοφονήθηκε ο Γιτζάκ Ράμπιν. Δεν είναι πρώτα απ' όλα τωρινό. Δεύτερον, αυτό που συμβαίνει είναι αιτία γενίκευσης της ανάφλεξης. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Και δυστυχώς πλησιάζουμε προς τα εκεί. Αυτό. Αυτοί που το πυροδοτούν είναι και αυτοί που καλούν τον κόσμο τους να φύγει από εκεί εγκαίρως, γιατί θα έχουμε αντίπεινα, ένθεν κακήθεν. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα του πυράβλου. Με ενδιαφέρει η εθνικότητα του νεκρού. Τα 12 παιδιά τώρα, τα άλλα παιδιά πριν. Και εμένα, ναι, όταν είναι 12 παιδιά νεκρά από το Ισραήλ και 12 παιδιά νεκρά από την Παλαιστίνη, λέω, τα δεν διαφέρουν. Άρα είναι τα παιδιά. Είναι άρα τα παιδιά. Είναι τα γυναικόπαιδα. Άρα είναι έτσι. Ο κόσμος που πάει κατά διαόλου με μαθηματική ακρίβεια να επανατροφοδοτήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο, επειδή πρέπει να ανανεωθεί το έσχατο καπιταλιστικό στάδιο από πλευράς κέρδους. Πρέπει να μαζέψουν λεφτά. Τα λεφτά δεν βγαίνουν πια. Φοβόντουσαν τον Biden. Φοβόντουσαν τον Τραμπ που θα έρθει, που θα βάλει δασμούς, που θα κάνει τούτο, που θα κάνει εκείνο. Ξέρεις πόσοι πόλεμοι γίνονται για όλα τούτα. Από την εποχή που υπάρχει η μονοκρατορία, στα 100 χρόνια πες το έτσι χονδρικά, που ζούμε την έξαρση του καπιταλισμού. Ως παγκοσμιοποίηση. Ποια είναι η παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή, για πες μου. Ποιες είναι οι ισοτιμίες. Ποιος έχει τα χέρια του πάνω τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος αφήνει τον κόσμο πεινασμένο. Ποιος αγοράζει γη. Ποιος αγοράζει γη σε ολόκληρο τον κόσμο, ποιος έχει τη γη, ποιος καθορίζει την παραγωγή, πες μου. Αναστρέμα. 4 ευρώ αναστρέμα. 4 ευρώ αναστρέμα. Και ένα μπλουζάκι made in Taiwan. Ή made in Asia, made in Korea, made in κάπου αλλού, φτιαγμένα από παιδικά χέρια, με μία μπάλα που παίζει ο γιος σου από εκεί, γιατί είναι φθηνά τα εργατικά χέρια και γιατί έχουν μετακομίσει απαξάπαντες εκεί που είναι φθηνά τα εργατικά χέρια. Ή με φτιάξαν ένα γκρουπ, ή δεν φτιάξαν ένα γκρουπ. Υποτίθεται ότι καταργήθηκε η σύγκρουση με το που έπεσε το τείχος, τα χαμδίθεν. Πού το, πόσα τείχη σηκώνονται, πόσοι ολοκληρώνουν τα τείχη. Ο ένας στο Μεξικό, οι άλλοι στη Μέση Ανατολή. Για ποια τείχη μιλάμε. Ναι. Με παιδάκια που σκαρφαλώνουν. Η υπόθεση της Παλαιστίνης, αν δεν ήταν διχασμένη έτσι και σπαρμένη σε 10 κομμάτια οι Άραβες μεταξύ τους. Μπορεί και παραπάνω. Και αν δεν πεζόταν η τιμή του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα μέχρι εκεί ως βασικό κομμάτι του μαύρου χρυσού, το είδατε τώρα και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βρε παιδιά. Πάλι πίσω πάμε. Πάλι πίσω συζητάμε, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και η επιβάλληση του περιβάλλοντος πολύ μεγάλη. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, τη διεθνή της διαφάνειας. Άρα ποια είναι η τύχη μας με ήττα. Όσο την αφήνουμε στα χέρια, μικιό. Και ιδιωτών και δεν αποφασίζουμε εμείς ποια είναι η μοίρα μας, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι καλή. Αλλά επειδή εγώ είμαι αισιόδοξη και βλέπω μια καινούργια γενιά να πετύχει μια ποιότητα ζωής, δεν ανήκω σε αυτούς που λένε ότι είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια γενιά που έχει αρχίσει να πηβδίζει από αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και μια γενιά βέβαια που ακόμη μιλάει για brain drain και όχι για brain gain. Για να γυρίσει κόσμο στην Ελλάδα, πολύ δύσκολα, κατά την άποψή μου. Πολύ δύσκολα. Ο τόπος αυτός θυμίζει πάντοτε εκείνο το όπου και αν πάει η Ελλάδα με πληγώνει. Δεν γυρίζουν, λέει, Γιάννα. Δύσκολα θα γυρίσουν. Δύσκολα. Γιατί δεν είναι θέμα μισθού. Δεν είναι θέμα μόνο μισθού. Δεν είναι θέμα μόνο μισθού. Ναι. Είναι θέμα μιας ποιότητας ζωής. Σκέψου ένα παιδί στα 35, στα 40, που έχει τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, έγκυο, ή με ένα πρόβλημα υγείας, έχουμε... χύψη, ναι, που μπορεί να προκύψει, ή με ένα ατύχημα, δεν θα χρειαστεί νοσοκομείο. Θα χρειαστεί. Υπάρχει περίπτωση να μην πρέπει να το πληρώσει χρυσό. Γιατί σήμερα, αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση να πας κάπου, ξεχάστε το. Ναι. Λοιπόν, είναι και η υγεία, είναι και το περιβάλλον. Είναι και η κίνηση. Είναι πολλά. Είναι και, πολλά. Είναι και η παιδεία, είναι και τα σχολεία. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που ήταν κοπλιμέντο για ένα ιδιωτικό σχολείο να σου λένε ισότιμο δημοσίου. Τώρα, έτσι και δούμε κανένα καλό κτίσμα από το κράτος και τα λοιπά, λέμε πω πω αυτό είναι σαν ιδιωτικό. Άρα έχει έρθει η πυραμίδα ανάποδα. Και η πυραμίδα θέλει πολύ κόσμο κάτω για να κρατηθεί. Όταν την αντιστρέψεις και πας στα συμφέροντα του ενός, είναι απάνω και δεν υπάρχει ισορροπία. Μάλιστα. Γιάννα Κανέλη, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές εύχομαι τώρα. Και καλή, ναι, αποφάσα... και γρήγορη ανάρρωση. Αποφάσισα να τις περάσω μάλλον στο κλεινό ναύτη. Δεν πας φθηνά. Όχι. Με αυτά που ακούω, γιατί να πάω, με τρομοκρατήσανε.
Σε τρομοκρατήσανε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, Λιάννα, ευχαριστούμε πολύ.